Επειδή είναι τέτοια ημέρα, Ελένη, θέλω να δούμε το βίντεο το οποίο είχες κάνει εσύ το γύρισμα στον ηπιοτροφείο της Καλλιθέας, ναι. Που πήγαμε και συναντήσαμε παιδάκια σε πολύ τρυφερές ηλικίες, από 2,5 μέχρι 5-5,5 ετών, που είναι παιδιά από προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, που έχουν ζήσει την ενδοοικογενειακή βία. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τις εικόνες με σένα και με τα παιδιά, στο πώς σε αγκάλιαζαν, πώς έπεφταν πάνω σου. Μου ζωγράφισαν, με αγκάλιαζαν, με φυλάγαν, με ρώταγαν αν θα μείνω, να παίξουμε κι άλλο. Να πούμε καταρχήν ότι στο συγκεκριμένο νηπιοτροφείο δεν είναι μόνο παιδιά τα οποία δεν έχουν οικογένεια και είναι για πάντα εκεί, για πάντα, μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι νομικά ελεύθερα. Κάποια παιδιά απλά φιλοξενούνται, πάνε το μεσημέρι, το απόγευμα οι γονείς τους και τα παίρνουν. Κάποια άλλα μένουν εκεί, ξέρω εγώ, μέχρι το Σαββατοκύριακο που τότε τα παίρνουν οι γονείς τους. Κάποια άλλα δεν έχουν κανέναν. Και είναι για να μείνουν εκεί. Και από ό,τι είδα στο θέμα, κάποια άλλα παιδιά το Σαββατοκύριακο έχουν ανάδοχες οικογένειες. Ναι, και ναι, αυτό. Μόνο για το Σαββατοκύριακο. Και αυτό. Και γνωρίσαμε και η μητέρα που έχει 2-3 παιδάκια. Πώς έχει. Και έρχεται από την επαρχία και το παίρνει. Έρχεται από την επαρχία, τρομερό αυτό. Τη λέτρεπε. Κάθε Σαββατοκύριακο και παίρνει το κοριτσάκι. Κάθε Σαββατοκύριακο. Και τα τρία παιδιά στο σπίτι έλεγε ότι περιμένουν πώς και πώς την αδερφούλα τους. Βέβαια, οι οικογένειες που φιλοξενούν παιδάκια αποκτούν ταυτόχρονα και το δικαίωμα, όταν τα χαρτιά και το δικαίωμα των παιδιών έχουν περάσει στο ίδρυμα, να προχωρήσει γρήγορα η υιοθεσία, αν το θέλουν και εκείνοι. Και έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και έτσι μπορούν γρήγορα και τα δίνουν σε οικογένειες. Είναι πολύ συγκινητικό το βίντεο και νομίζω ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε και τους ανθρώπους. Νηπιοτροφείο Καλλιθέας, θα δείτε και τα στοιχεία από κάτω και το site που έχουν. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε δύο εταιρείες που δεν μου το ζήτησαν, αλλά το λέω εγώ. Γιατί με το που πήγα και ρώτησα τι μας λείπει εδώ. Μέσα σε αυτά που μας γράψανε μια λίστα, εντοπίσαμε και κάποια πράγματα τα οποία μπορούσαμε να τα ζητήσουμε. Εγώ απλά θα πω γενικώς ένα ευχαριστώ στην εταιρεία Νητσιάκος. Πραγματικά ευχαριστώ για άλλη μια φορά από τις πάρα πολλές φορές που τους έχω ζητήσει. Και την εταιρεία Γνώτης, που ανέλαβε και αυτή ένα κομμάτι και τους ευχαριστώ πολύ. Σε λεπτομέρειες δεν μπαίνω. Ξαναλέω, δεν μου το ζήτησαν οι εταιρείες, αλλά αφού εγώ το ζήτησα να μας βοηθήσουν, οφείλω και τουλάχιστον ένα δημόσιο ευχαριστώ. Πάμε να δούμε. Τι είναι το πρότυπο νηπιοτροφείο Καλλιθέας? Για εμάς που το αγαπάμε, είναι η ζεστή αγκαλιά για κάθε παιδί που τη στερείται. Είναι ένα ίδρυμα παιδικής προστασίας που λειτουργεί από το 1912. Για μένα είναι αυτά! Θα μου δώσεις και ένα φυλάκι εδώ στο μαγουλάκι? Οχ, τι ωραία! Θα μου δώσεις και στο άλλο μαγουλάκι? Οχ, ωραία φυλάκια! Ο πυρήνας είναι τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί παραμέληση ή κακοποίηση και έρχονται εδώ με εισαγγελικές εντολές ή δικαστικές αποφάσεις. Μια δεύτερη κατηγορία είναι τα παιδιά που τα παίρνουμε στην ανοιχτή προστασία, όπως λέμε, από οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα μεγαλώσουν. Έφερα την κόρη μου εδώ όταν ήταν 3 χρονών. Η μικρή μου για ένα χρόνο περίπου έκατσε στο κλειστό πρόγραμμα, όπου την έβλεπα κάθε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο και αργίες και ένα μήνα το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ ασκούν λειτουργήμα, γιατί κάνουν αυτό που κάνουν, το κάνουν με αγάπη. Κάθε παιδί μια ιστορία. Από τις πιο ανώδυνες μέχρι τις πιο επώδυνες. Φοβάμαι ότι περισσότερες είναι επώδυνες. Γιατί η ιστορία ενός ανθρώπου που τα περνάει στα 20, στα 30 του αυτά, δεν είναι το ίδιο με ένα παιδί που τα περνάει στα 2 και στα 3 του χρόνια. Έχει ματιά κουλότα και βονάζει δυνατά. Κουκουβά, 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 βα, 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 βα. Έχουμε το θεσμό της φιλοξενούσας οικογένειας. Πολλούς εθελοντές που θα πάρουν το Σαββατοκύριακο το παιδί, είτε δεν έχουν παιδί ή με τα δικά τους παιδιά, και έτσι θα ζήσει και το υπόδειγμα της οικογένειας. Έχω γίνει ανάδοχη μητέρα ενός παιδιού, ενός κοριτσιού, και το φιλοξενώ τα Σαββατοκύριακα. Περνάμε πολύ καλά, έχει εξοικειωθεί πάρα πολύ με το περιβάλλον, με τα παιδιά μου. Το θεωρούμε πλέον μέλος της οικογένειάς μας. Τα παιδιά δεν θέλουν να επιστρέφει το παιδί στο νηπιοτροφείο. Into my arms, oh Lord.
Το καλύτερο για αυτά τα παιδιά είναι να βρεθούν οι κατάλληλες οικογένειες, όχι μόνο να τα φιλοξενήσουν για 2 φορές την εβδομάδα, αλλά να τα πάρουν κοντά του, να τα υιοθετήσουν. Όμως μπορούν να υιοθετηθούν όλα αυτά τα παιδιά, ή υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες, κάποια μπορούν, κάποια δεν μπορούν? Έχει να κάνει με το να είναι νομικά ελεύθερα, ναι, όπως λέμε. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που παίρνουν οι εισαγγελίες που μας τα έχουν δώσει. Δηλαδή, εμείς τους παρέχουμε τα στοιχεία και αν ο εισαγγελέας το κρίνει, κάνει τα κατάλληλα δικαστήρια για να αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς. Οπότε την έχει το ίδρυμά μας και μπορεί η οικογένεια που το φιλοξενεί να κάνει έτσι, να το υιοθετήσει ή να γίνει ανάδοχος. Πώς συντηρείται το ίδρυμα? Τα κόστη μας είναι μεγάλα, περίπου το μισό της μισθοδοσίας καλύπτει η κρατική επιχορήγηση. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάτι λίγες πράξεις από το παιδικό σταθμό και το ΕΣΠΑ. Έχουμε ανάγκες και σε χρήματα και χρειαζόμαστε και μια βοήθεια σε είδη τρόφιμα, είδη ζωγραφικής, μαρκαδόρους. Τι είναι αυτό, τι λέει? Ελένη, σε αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε να έρχεσαι όποτε θέλεις με τα παιδιά μας να παίζουμε όλοι μαζί, να γινόμαστε κι εμείς παιδιά. Αυτό που βεβαίως είναι το πιο σημαντικό σε τέτοια μέρη που τέλος πάντων μεγαλώνουν παιδιά, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά τους. Να μην το βλέπουν μόνο σαν, πώς να σου πω, σαν μία εργασία, αλλά γιατί δεν είναι εργασία. Και δεν το βλέπουν. Και δεν το βλέπουν έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και για να περνάνε και να ζουν και να μεγαλώνουν σωστά αυτά τα παιδιά, χρειάζονται οι μεγάλοι άνθρωποι που είναι γύρω τους να το κάνουν με αγάπη και να μπορούν. Εκεί βεβαίως και γίνεται, όπως και νομίζω και στα περισσότερα, δεν ξέρω αν λέγονται ιδρύματα, τέλος πάντων στα περισσότερα τέτοια μέρη που υπάρχουν και μεγαλώνουν παιδιά. Οι άνθρωποι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εγώ να πω μόνο, Ελένη, ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ στην πρόεδρο, στην κυρία Αργυρό Ζερβάκη, που κάνει φανταστική δουλειά. Και απλά να πω στον κόσμο, όσοι θέλουν να βοηθήσουν εκεί, ότι για κάθε 100 ευρώ έξοδα που έχει το νηπιοτροφείο, μόνο τα 50 ευρώ είναι εξασφαλισμένα. Ψάχνουν διαρκώς το μισό ποσό από τα έξοδά τους για όλο τον χρόνο να το βρουν από ιδιώτες, από εταιρείες που βοηθάνε, από κάποιον που θα τους δώσει πετρέλαιο, από κάποιον που θα τους φτιάξει τα ηλεκτρολογικά. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν, κάνουν πραγματικά καλή δουλειά εκεί.